12 και σήμερα. Έτσι δεν είναι, Νίκο, ή κάνω λάθος. Τις τελευταίες μέρες, λοιπόν, που μένουν, βάζουμε τα δυνατά μας. Έγινε βήμα σημαντικό στις 21 Μάη, με την άναδο σε και ψήφους και βουλευτές στο ΚΚΕ. Ιδιαίτερα εδώ, στη Β' Πειραιά, στην Νίκαια, στον Κορυδαλό και στις άλλες εργατικές λαϊκές γειτονιές της Αττικής, που το ΚΚΕ είναι τρίτη πολιτική δύναμη και τους μπαίνει στο μάτι βαθιά. Πάμε τώρα για τα επόμενα βήματα. Να κάνουμε το άλμα. Μπορούμε. Yeah. Θα το κάνουμε. Yeah. Μέχρι τις 25 Ιούνιου όμως. Πρέπει να κάνουμε τη νύχτα μέρα, να μην αφήσουμε σπίτι, δρόμο, γειτονιά, πλατεία, μικρομάγαζο, χώρους δουλειάς, που να μην φτάσει το κάλεσμα μας παντού με το τιμημένο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ που συμβολίζει τη διαχρονική πάλη του λαού μας, της εργατικής τάξης, της νεολαίας για να ζήσει μια ζωή καλύτερη. Ποιο είναι το δίλημα των εκλογών. Τώρα τελειώσαν οι εκβιασμοί. Τώρα Τσίπρας ή Μητσοτάκης, ο ένας πήγε στα βάραθρα. Ο άλλος, από ό,τι φαίνεται, θα είναι κυβέρνηση. Ποιο είναι λοιπόν το δίλημα αυτών των εκλογών. Συνένεση στην αντιλαϊκή πολιτική. Ψηφίζοντας απευθεία στη Νέα Δημοκρατία. Ή τα κόμματα που θα συνεχίσουν να βάζουν πλάτη, όπως έβαλαν όλο αυτό τον καιρό, για αυτή ή ένα, ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ, ώστε μαζί με το λαό να βάλει εμπόδια, να αποσπάσει κάποιες κατακτήσεις και να ανοίξει ένα διαφορετικό δρόμο φιλολαϊκό. Εμείς λοιπόν λέμε, να το πω πιο όμα, το δίλημα είναι... Νέα Δημοκρατία και τα Εξαπτέρυγα ή ΚΚΕ. Νέα Δημοκρατία και τα Εξαπτέρυγα είναι το κεφάλαιο, είναι αυτοί που πίνουν το αίμα του λαού και το ΚΚΕ είναι ο εκφραστής των λαϊκών συμφερόντων. Ποιο λοιπόν δυνατό ΚΚΕ να μην μπορούν να βρουν ησυχία. Τους υποσχόμαστε, ορκιζόμαστε όπως όλα τα χρόνια ότι την ησυχία να εφαρμόσουν τα αντιλαϊκά του σχέδια δεν θα τη βρουν. Με πιο δυνατό ΚΚΕ, με πιο δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα, με πιο δυνατούς αγώνες. Τέτοια ησυχία δεν τη βρήκαν πριν τις πρώτες εκλογές, όπως και δεν θα τη βρουν την επόμενη των εκλογών αυτές τις λίγες μέρες. Έτσι και μετά τις 25 Ιούλιο, οι κομμουνιστές θα είναι εκεί, όπως ήταν πάντα, στην πρώτη γραμμή, για να αποκρούσουν την επίθεση, αλλά και για να οργανώσουν τη λαϊκή αντεπίθεση, που μπορεί, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να τα φέρει όλα τούμπα. Μπορούμε να τους αλλάξουμε τα πετρέλαια κυριολεκτικά, να βγάλουμε το λαό μπροστά για να εγωρίσει ό,τι ετοιμάζουν. Γιατί ο λαός το γνωρίζει καλά. Στις 26 Ιούνιου τον περιμένει θύελα. Τα 350 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα 200 πρόλαβαν, βλέπετε, και τα ψήφισαν. Νέα Δημοκρατία και τα περισσότερα και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ίδιος ο Μητσοτάκη παραδέχτηκε ότι επί της ουσίας είναι νέο μνημόνιο. Αυτό το ξέρουν καλά. Πολύ καλά, δεν είναι αγραμματή, ούτε αφελή. Και το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που όμω το έχουν ψηφίσει. Η συνέχεια δηλαδή, αυτό είναι και τα άλλα που θα πω μετά, η συνέχεια των μνημονίων που ήπιαν το αίμα του λαού, που τον τσάκισαν όλα αυτά τα χρόνια, των μνημονίων που όλοι τους, Νέα Δημοκρατία, Πασό Ξύριζα και άλλοι διάφοροι που παριστάνουν τις αθώνες περιστερές. Άλλα κόμματα, όπως το Μέρα 25, η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, που το αστελέχη τους και οι πρωταγωνιστές σήκωσαν τα χεράκια τους από πολλές θέσεις σε σημείο που ρωτάγαμε στη Βουλή. Εσύ τώρα με ποιο κόμμα είσαι, Τέτοιες μεταγραφές έγιναν αυτό το διάστημα. Ψήφισαν όλα αυτά. Και τι λέμε στον ελληνικό λαό. Τιμωρία, εκδίκηση, ΚΚΕ στην κάλπη. Δεν μπορεί να το συγχωρήσει που του έκαναν τη ζωή μαύρη όλα αυτά τα χρόνια. Τιμωρήστε τους με το σφυροδρέπανο. Γιατί εκτός των άλλων είναι και αμετανόητοι. Είδατε κανέναν να πει ότι έκανα λάθος. Όχι. Κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους όλοι. Και καλά τη Νέα Δημοκρατία. Τι ξέρουμε. Είναι ομοί κοινικοί υπερασπιστές του κεφαλαίου. Βγήκε κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι έκανα λάθος. Δεν έπρεπε να στηρίξω τα μνημόνια. Δεν έπρεπε να ξεπουλήσω τον ΟΣΕ. Ντροπή. Δολοφονία 57 ανθρώπων μόνο στα τέμπη και πάρα πολλών άλλων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έπρεπε να δώσω, βγήκε κανένας να πει, αέρα στα κοράκια των φαντς να παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη και να παριστάνει σήμερα την αθώα περιστερά και ότι τέλος πάντων λέει ο Τσίπρας σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία υπάρχουν πληστηριασμοί, δηλαδή να πουλάμε τα κοσμάκια το, του Κοσμάκη τα σπίτια στα φαντς. Βγήκε μήπως κανένα από το Πασόκ που κι αυτοί παριστάνουν τους αθώους τώρα, λες και ξεκινήσαν σήμερα, λες και δεν τους ξέρουμε από το παρελθόν. Βγήκε μήπως ο Βαρουφάκης, ο Γιάννης με το ένα νι, ο μεγάλος και ηγέτης του κινήματος στην ανθρωπότητα με πολλά ερωτηματικά. Βγήκε να πει τίποτα. Δεν ήταν αυτός που υπέγραψε τη σύμβαση για την Κόσκο. Δεν είναι αυτός που όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να φύγει για διάφορους λόγους που θα τους κρίνει η ιστορία που όλη αυτή την πολιτική την νομιμοποιεί μήπως βγήκε το μεγάλο καινούριο αστέρι βγαλμένοι μέσα ανήκω από την ταξική πάλι σκληρά από τα εργοστάσια μεγαλωμένοι στη φτώχεια στη δυστυχία η Κωνσταντοπούλου η πρόεδρος της Βουλής η αυτοκράτηρα Εκατο... Εκατερίνη η Δευτέρα γιατί έτσι παρουσιάζεται να πει ότι έθαψε στα σερτάρια της την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την κατάργηση των μνημονίων. Και να πω και κάτι ακόμα. Επειδή μας παριστάνει την κορυφαία νομικό κλπ. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει υποχρέωση σε ένα μήνα οποιαδήποτε πρόταση της αντιπολίτευσης να τη βάλει στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Αλλά βλέπετε και αυτή στηρίζει τον νόμο που συμφέρει το σύστημα. Κανένας δεν βγήκε. Κανένας γιατί όλοι είναι λάτρεις της περιβόητης ανάπτυξης. Τσίπρας, δίκαιη ανάπτυξη. Μητσοτάκης, ανάπτυξη για όλους. Σας ρωτάω. Βλέπετε καμιά διαφορά. Και οι δυο τα ίδια λένε. Και λένε ανάπτυξη και τι εννοούν να μπουκώνουν οι όμιλοι λεφτά με κάθε κόστος, ακόμα και αν αυτό το κόστος είναι η ίδια ανθρώπινη ζωή, όπως βλέπουμε με τα πραγματικά περιστατικά θανάτων, λόγω τεράστιων ελήψεων της χρηματοδότησης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας του ΕΚΑΒ, να πεθαίνουν και να μεταφέρονται άνθρωποι στην καρότσα αγροτικών. Και για την περιοχή σας την έλλειψη μέτρων ασφάλειας που δολοφονούν εργάτες. Κάθε μέρα, κάθε μέρα κυριολεκτικά όλα αυτά τα χρόνια, ένα εργάτης που δουλεύει σε άθλιες συνθήκες για να βγάλει το μεροκάματο γυρίζει στο θέρετρο και δεν λένε καμιά κουβέντα ούτε έχουν πάρει τίποτα μέτρα ασφάλεια. Όλοι τους συμφωνούν, ευρωλιγούρια είναι, αδιαφορούν για το λαό, για την εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ας φέρνουν μαύρες μέρες για το λαό. Στα σχέδια και ας μας μπλέκουν όλο και περισσότερο σε επικίνδυνους πολεμικού πολεμικούς σχεδιασμούς που χρυσοπληρώνει εκτός των άλλων ο ελληνικός λαός. Σε όλους αυτούς λοιπόν απέναντι είναι το ΚΚΕ με 100% ισχυρή, λαϊκή, μαχητική αντιπολίτευση. Εμείς Είμαστε 100%, το, 100 με τον εργαζόμενο λαό, 0% με τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτή είναι το, αντί, το αντίθετο. 100% με τα μεγάλα συμφέροντα, 0% με τον λαό. Και δεν παζαρεύουμε αυτό. Και ο λαός ξέρει, το βλέπει. Αυτό αναγνωρίστηκε και, και δυνάμωσε το κόμμα μας στις προηγούμενες εκλογές. Αυτή, αυτό πρέπει τώρα με μεγαλύτερο πείσμα να ενισχυθεί κι άλλο, να ευνηδιαστούν με ένα μεγάλο ποσοστό του ΚΚΕ. Υπάρχουν δυνατότητες αυτό το αχ του κόσμου να μετατραπεί σε ψήφο στο ΚΚΕ. Γιατί τώρα ακούστε με, δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ψήφο στο ΚΚΕ. Γιατί με το νέο εκλογικό νόμο η πρόθεση τη Νέα Δημοκρατία είναι να κλέψει βουλευτέ. Και ο δημοκράτη Τσίπρα άρχισε και τα μαζεύει για την απλή αναλογική τώρα. Άρχισε να ταυτίζεται με, το Μητσοτάκι και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι στο χέρι μα να χρηστεύσουμε αυτού του συνδυασμού με άνοδο ψήφων και ποσοστών του ΚΚΕ να ξαναβγούν όχι μόνο οι 26 που πήραμε και θέλουν να, να μας κλέψουν μερικούς, να εκλεγούν ακόμα παραπάνω. Θα το κάνουμε! Yeah. Γιατί εμείς δεν περηφωνοβόμαστε πολύ, πράττουμε όμως πολύ. Ποιος είδε αλήθεια ο κόσμος δίπλα του όταν παίρναν τα σπίτι, τα κοράκια των φαντς, λίγες ώρες με, μόλις μετά τις εκλογές. Τους βουλευτές του ΚΚΕ, τα μέλη και τους φίλους του που, βάλανε, που τα βάλανε μαζί τους. Εμείς, εμείς ματαιώσαμε 17 πληστηριασμούς σπιτιών και με τον το αμέσως μετά τις εκλογές αυτοί που ήταν που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Τι να πούν, αφού αυτοί τον έκαναν τον νόμο και τον προχώρησε η Νέα Δημοκρατία. Ποιο ήταν πλέον στου εργάτε, δίπλα στου εργάτε τη Ζώνη, όταν θρυνούσαν άλλο ένα θύμα για τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων, που ήταν οι βολευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Βολευτέ τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι Σαρδάμ, και άλλων που σουλατσάρουν εδώ στον Πειραιά και στις γύρω πόλεις, που ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργό δεν την Με τόσους νεκρούς βγήκε και είπε ότι είναι χαρούμενα πρόσωπα στη ζώνη. Έπρεπε να να τα πει στις χείρες, στα ορφανά που αφήνει η πολιτική τους. Και μάλιστα λέει ότι χαμογελάνε. Γιατί δεν πήγε άραγε εκεί και στην Ισόου στη Μένα. Γιατί. Οι βουλευτέ του ΚΚΕ ήταν εκεί. Δήλωναν πίστη στον αγώνα των εργατών και καθήκον του να είναι στην πρώτη γραμμή για να πάψουμε να θρυνούμε εργάτε στο όνομα των κερδών. Αυτή είναι με τα κέρδη. Εμεί είμαστε με τη ζωή των εργατών και δεν κάνουμε πίσω και ούτε πρόκειται να κάνουμε. Το κάναμε πράξη. Οι δυνάμει του ΚΚΕ στο πέραμα ενάντια σε άλλο ένα προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα, μπαίνοντα μπροστά στην αγωνιστική κινητοποίηση, φτάνοντα στη διεκδίκηση, ένα μόλι βήμα πριν κηρυχθεί η συλλογική σύμβαση υποχρεωτική. Σε αυτό το δρόμο να συνεχίσουμε από το 17. Υπάρχει αυτή η σύμβαση και έπρεπε να βάλει τη σφραγίδα του Υπουργείου Εργασίας. Ποιος να τη βάλει, η Αχτσόγλου και ο Τσίπρας. Ποιο να τη βάλει η Νέα Δημοκρατία, ποιο να τη βάλει ο, ο, ο Χατζηδάκη, ποιο να τη βάλει από το Πασόκ που δεν βγάζουν άκνα για όλα αυτά. Όμω φοβήθηκαν. Του φοβήσαμε. Του τρομοκρατήσαμε και προεκλογικά και θα τη βάλουν την τελική και θα είναι ώρα μεσημέρι. Γι' αυτό λοιπόν με ισχυρό ΚΚΕ με πιο πολλούς κομμουνιστές στη Βουλή θα τα βρει σκούρα η επόμενη κυβέρνηση, το σύστημά τη και τα συμφέροντα που εξυπηρετούν. Για να δει άσπρη μέρα ο λαός μας. Είναι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καθαρό πια ποια θα είναι η επόμενη μέρα με την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Που ο μόνος που τον αμφισβητεί και λέει ότι θα βγει πρώτη δύναμη, έλεος, είναι ο Τσίπρας. Στο χωριό μου λένε, όταν το μυρμήγκι θέλει, θέλει να χαθεί, βγάζει φτερά. Έτσι ακριβώς είναι. Τι μας λένε λοιπόν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, δώστε μας ισχυρή εντολή για να συνεχίσουμε το έργο της προηγούμενης τετραετίας. Το ξέρουμε το έργο. Το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Γιατί όμως θέλουν εντολή, πού στοχεύουν, τι περιμένει ο λαός μας, το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και κλείστε τα αυτιά σα με αυτά που τάζουν, έχει γραφτεί ήδη για την επόμενη μέρα και βέβαια έχει γραφτεί με φωτοτυπίες. Οι φωτοτυπίες είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΠΑΣΟΚ και είναι τα συμπληρώματα, οι τσόντες για να το πω έτσι και να μην παραξηγιόμαστε του συστήματος. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα πριν. Τα είπε πριν εδώ. Τι, τι είναι όμως το, τιμιο, το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι μάνα εξ ουρανού, γιατί όλα εκεί το πάνε. Πρώτον, είναι δάνειο. Δεύτερον, δάνειο. Και αυξανόμενα τα επιτόκια, αυξάνεται και το δάνειο. Ποιος θα το πληρώσει, οι μισθωτοί, οι αυτοπασχολούμενοι; οι φτωχοί αγρότες που πληρώνουν το 95% της φορολογίας. Ποιος θα το καρποθεί η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη που πληρώνουν το 5% της φορολογίας ενώ κατέχουν πάνω από το 65% του εκαθάριου εγχώριου εγχώριο προϊόντος, δηλαδή του πλούτου που παράγεται στη χώρα μας. Είναι νέο μνημόνιο. 200 και 350 είναι μπροστά μας προαπαιτούμενα. Προαπαιτούμενα σημαίνει ότι ή τα εφαρμόζεις ή δεν παίρνεις δόση. Αυτό σημαίνει λοιπόν μνημόνιο καινούριο και πιο δυνατό. Όλα αντιλαϊκά έχουν φτάσει σε σημείο που προαπαιτούμενα που ζήσαμε στη Βουλή, παραδείγματο χάρη, είναι να φτιάξουν δικαστήρια πολυτελεία. Ενώ ο Κοσμάκη τραβιέται πέντε χρόνια για να πάρει μια απόφαση, απόλυση και άλλα πράγματα, σε μια βδομάδα φτιάξαν και ισχύουν τα δικαστήρια. Μέχρι εκεί φτάνουν τα δικαστήρια πολιτιλίας για ποια πράγμα. Για τις επενδύσεις, για το μεγάλο, για το μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που τα καταψηφίσαμε και είπαμε πως αποτελεί μνηό, μνημόνιο, καινούριο μνημόνιο. Βέβαια, οι άλλοι λέγαν άλλα. Όμως βγήκε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης και το είπε σήμερα. Δεύτερο, αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, καλυστία, Νέα Δημοκρατία, πασό ΞΥΡΙΖΑ, ποιος είναι ο καλύτερος εφαρμοστής της, για να φτάσουμε στην αξιολόγηση της επενδυτικής βαθμίδας. Τι λέει όμως αυτή η επενδυτική βαθμίδα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Λέει φορολογικές ρυθμίσεις πιο ευνοϊκές για να γίνουν επενδύσεις. Λέει συγκράτηση των μισθών. Λέει εργασιακέ σχέσει χωρί δικαιώματα, ζούγκλα κυριολεκτικά που περιλαμβάνει 12 ώρα απλήρωτα, 4 ώρα μισθού χαμηλά κλπ. Τρίτο θέμα, πρόγρημα, πρόγραμμα σταθερότητα που επιβάλλει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφασίστηκε από την αιαρινή Ανοιξάτικη Σύνοδο. Τι προβλέπει αυτό, Και σε αυτό, αυτό θα ελέγχονται τα κράτη-μέλη. Γιατί φίλες και φίλοι, συντρόφισες και σύντροφοι, τα μνημόνια έφυγαν, αλλά οι μνημονιακοί νόμοι μένουν. Τα μνημόνια έφυγαν, αλλά ο ασφυκτικός έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση μένει. Λένε λοιπόν, πρωτογενείς δαπάνες κάτω από το 2,4%. Τι σημαίνει αλήθεια αυτό. Σαν αριθμό μπορεί να με το καταλαβαίνει ο κόσμος. Σημαίνει περικοπή των κοινωνικών δαπανών. Αυτές είναι οι πρωτογενείς ανάγκες. Δηλαδή υγεία, παιδεία, αθλητισμός κλπ. Τα ταξίματα που κάνουν η νέα δημοκρατία ως κυβέρνηση που έχει ξεφύγει από κάθε όριο λες και θα έχουμε παράδεισο την επόμενη μέρα αλλά και οι υπόλοιποι στα προγράμματά τους για κέντρα υγεία, νοσοκομεία, σχολεία κτλ πάνε περίπατο. Και επειδή μερικές φορές Λένε ότι ναι, θα πάνε και από εσά στου κοινωνικού τομεί, θα πάνε στου ιδιώτε με συμπράξει δημόσιου και ιδιωτικού θα, τομέα, θα πάνε δηλαδή στου επιχειρηματικού ομίλου. Τι άλλο λέει, Κατάργηση των όποιων επιδοτήσεων στην ενέργεια από τον Οκτώβριο, δηλαδή στου λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματο, καθώ και όποια άλλα ψίχουλα έχουν δώσει το, όλο αυτό τον καιρό. Όλα τα άλλα επιδόματα αυτό το κρύβουν σκόπιμα. Ενίσχυση, λέει, των επιδοτήσεων, δηλαδή και νέο χρήμα από τον ιδρώτα του λαού για τις επενδύσεις που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πράσινη ενέργεια, κατασκευές και, μια σειρά, και τουρισμός και μια σειρά άλλα. Τι λέει άλλο, συγκράτηση των μισθών στα σημερινά επίπεδα ανάλογο με την ανταγωνιστικότητα και τριετίες χαιρετίσματα στον Πλάτανο. Έτσι δεν είναι Νίκο. Ή λέμε υπερβολές. Τριετίες λέει μετά του 27 και αν μπορέσουμε και χωρίς αναδρομική, αναδρομική, ισχύ. Τι άλλο λέει. Πράσινη μετάβαση. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Θα τα πούμε. Ας περνάει και η ώρα. Σημαίνει ότι αύριο θα σας πούνε θα φτιάξετε ένα σπίτι. Και αν δεν το φτιάξετε θα φάτε πρόστιμο. Ένα είναι το ενίκιο του ένφια, δεύτερο θα είναι το πράσινο σπίτι. Το που θα βρείτε τα λεφτά δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αν δεν τα βρείτε υπάρχουν τα φαντς για να τα πάρουν. Τι άλλο λέει από το 30 τέρματα αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου. Και θα έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πόσο κοστίζουν τα ηλεκτρικά, δύο φορές παραπάνω. Ποιο μπορεί να τα πληρώσει, θα γυρίσουμε πίσω να μην έχουν ένα απαραίτητο μέσο οι εργαζόμενοι. Τι άλλο λέει, νέοι ναι, φόροι για το λαό για να χρηματοδοτηθούν αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και πρέπει, λέει, για να γίνει να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Και ρωτάμε, αφού δεν σκέφτονται να φορολογήσουν τα δισεκατομμύρια των κερδών. Από πού θα διευρυνθεί η φορολογική βάση? Από τον ίδιο το λαό και ας ότι δεν θα βάλουν φόρους. Τι άλλο λέει? Λέει επιτάχυνση των πληστηριασμών για να φύγουν τα κόκκινα δάνεια και να απαλλαχτούν οι τράπεζες από αυτά. Πέρα από τις δεσμεύσεις βέβαια στο ΝΑΤΟ, την εμπλοκή στον χώρο μας, στον πόλεμο στην Ουκρανία, που πληρώνει ο ελληνικός λαός δισεκατομμύρια και που μετατρέπει τη χώρα μας σε μια γενικευμένη σύραξη, ένα γενικευμένο πόλεμο, σε στόχο και διευθετήσει στα ελληνοτουρκικά για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Γι' αυτό και όλη η κουβέντα περί θράκης. Τι μας λένε αλήθεια, ότι παρεμβαίνει το τουρκικό προξενείο στα ελληνικά κόμματα. Τι λέτε, αυτή και ο Κολόμβος που ανακάλυψε στην Αμερική. Αυτό είναι γνωστό πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρουμε ότι παρεμβαίνει κάθε φορά. Και η ελληνική αστική, α, αστική τάξη και η τουρκική αστική τάξη. Και γι' αυτό παίζουν και οι δυο σε αυτό το ταμπλό. Εμείς λοιπόν λέμε Έλληνες, Χριστιανοί, Μωαμεθανοί έχουν τον ίδιο αντίπαλο. Είναι ταξικά οι εργαζόμενοι δεν είναι ίδιοι με τους Τούρκους και τους Έλληνες επιχειρηματίες. Να ενωθούν πέρα από διαφορές σε γλώσσα, πέρα από διαφορές σε θρησκεία, να αγωνιστούν για να ανατρέψουν αυτή τη βαρβαρότητα που θέλει να χρησιμοποιήσει και τη θρησκεία για να σφαχτούν οι λαοί. Σε όλα αυτά λοιπόν, που περιέγραψα δίπλα, πριν. Ποιοι έχουν συμφωνήσει, ποιος τα έχει ψηφίσει, ποιος τα έχει αποδεχθεί. Καλά η Νέα Δημοκρατία, πρωταθλήτρια, τα έχει ψηφίσει όλα, έχει συμφωνήσει με όλα ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα κάνει τον καμπόσο, έχει συμφωνήσει το ΠΑΣΟΚ και βέβαια αυτό που είναι φανερό, ότι με αυτά που έρχονται η Νέα Δημοκρατία θα είναι χειρότερη και από τον ίδιο της τον εαυτό την προηγούμενη τετραετία. Θα δικαιώθει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ γκάριζε και μας έκανε επίθεση ότι κάθε κυβέρνηση που έρχεται είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι είναι. Όμως είμαστε και εμείς εδώ. Δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα τους αφήσουμε να τα περάσουν όλα τα μέτρα. Με το λαό μαζί μα, με την εργατική τάξη, του απασχολούμενου, του φτωχού αγρότες, με ένα ισχυρό ΚΚΕ να του βάλουμε τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. <χω> Δεν είναι μόνοι του. Η βοηθή είναι εδώ, με αυτά που είπα και νομίζω ότι τα καταλάβαμε είναι η συνεπής και συστημική αντιπολίτευση, όπως μας είπε και ο κύριος Πορτοσάλτε. Ακόμα και στα λέξη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Γεραπετρίτης, εκφράζουν την αγωνία τους και τη θέλησή τους για μία συστημική αντιπολίτευση. Την έχουν βρει βέβαια. Ποιοι είναι αυτοί. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δεν ανησυχούν. Έτσι κι αλλιώς δώσαν εξετάσεις. Δώσαν εξετάσεις και πήραν άριστα. 70% των νομοσχεδίων που έφερε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή στηρίχθηκε από το Πασόκ, 50% από το ΣΥΡΙΖΑ. Και σαν ανώτερα. Και θα είναι ανώτερα, να το ξέρετε, το επόμενο διάστημα. Τέτοια αντιπολίτευση όμως θέλουν και οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτες. Τέτοια θέλει και ο κύριος Τζούνης Τσούνη, κρίμα που είναι και ο, Μελιώτης, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, τέτοια θέλει το μεγάλο κεφάλαιο. Συστημική που θα λειτουργεί σαν την ανάρτηση. Ε, τα μορτισέρ, μην τύχει και χαλάσει η μηχανή. Πάρτε παράδειγμα: Γίνεται συζήτηση αυτέ τι μέρε για τη φορολογία που αποτελεί ένα νέο επεισόδιο στην αποπροσανατολική. Α, ε, αντιπαράθεση των κομμάτων που μας έφεραν εδώ. Ο τσακωμός γίνεται για τις αντιχές της οικονομίας. Αφού και εδώ είναι, δεν έχουν το θεό τους, αφού η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, έγδαραν το λαό για πάνω από δέκα χρόνια, με φορολιστία και τους νο, μνημονιακούς νόμους, αφού έχουν ψηφίσει όλες τις δεσμεύσεις για την ενεργειακή μετάβαση που έφεραν τα πράσινα χαράτσα, του ειδικού οφόρου στο ρεύμα, τα ενεργειακά προϊόντα. Τώρα γιατί τσακώνονται, για τη δοσολογία. Αν θα τον πεθάνουμε κατευθείαν ή αν θα τον πεθάνουμε με μικρότερε δόσει. Αυτή είναι η ουσία. Τι δεν λένε όμω, του ακούσατε να λένε τίποτα ότι το 95% των φόρων τους πληρώνει η μισθωτή και αυτοαπασχολούμενη και το 5% πληρώνουν τα μεγαθύρια. Ακούσατε κανέναν καυγά. Τώρα βγάλαν και τη φοροδιαφυγή. Για τη φοροαπαλλαγή όμως, κουβέντα, τσιμουδιά. Για αυτά τα απίστευτα προνόμια που δεν τα ξέρει ο λαός, που έχουν οι εφοπλιστές, παραδείγματο χάρη, 50, 50 φοροαπαλλαγές και μάλιστα κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα. Και όταν προτείναμε εμείς να καταργηθούν, κανένας από αυτούς τους προοδευτικούς και ιδιαίτερα και από το ΣΥΡΙΖΑ που παριστάνει τον προστάτη των φτωχών και αδυνάτων, των νέων τσακιτζή για τους παλιότερους, γιατί οι νεότεροι μπορεί να μην τα ξέρουν. Όλοι λοιπόν αυτοί τσακώνονται. Η Νέα Δημοκρατία είναι γνωστή, είναι κοινική, είναι ο γνήσιος εκπρόσωπος του κεφαλαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με τον καυγά που κάνουν έχει σχέση με τα συμφέροντα του λαού. Γιατί τσακώνονται ποιος είναι πιο ικανός να παίξει τον ηγετικό ρόλο αυτής τη μούφα αντιπολίτευση. Γιατί τη λέμε μούφα. Δεν μπορεί να ψηφίζεις τα πάντα και να παριστάνει ότι θα κάνει αντιπολίτευση. Ποιο μπορεί να εγκλωβίσει το λαό, ποιο να δώσει μεγαλύτερο χέρι βοηθεία όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο σύστημα γενικότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να παίξει το ρόλο της προοδευτικής έσχος. Πρόοδος και Αμερικάνοι δεν συμβιβάζονται. Πρόοδος που να λες το ΝΑΤΟ έχει αλλάξει και είναι φιλιρινικό, δεν συμβιβάζεται. Που δολοφονεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πρόοδο να υποστηρίζει τον καπιταλισμό, την καπιταλιστική ανάπτυξη που βασίζεται στον υδρότα και στο αίμα των εργαζομένων, δεν είναι πρόοδο. Όμω, προοδευτικό μέχρι και τον γνωστό αντικομουνιστή, το πλυντήριο των ταγμάτων ασφαλείας, το μαρατζίδι επιστράτευσε για να στήσει την προεκλογική του καμπάνια ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους των εφοπλιστών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ενώσεων και τόλμησε να έρθει κιόλας με αυτά τα πεπραγμένα και με το απαράδεκτο χάιδεμα στους φασίστες να κάνει συγκέντρωση στην πλατεία Οσίας Ξένης εδώ στην Ίκεια που ανάκουγαν οι εκτελεσμένοι ήρωες του μπλόκου, τον Μαρατζίδη, να λέει ότι όποιος έκανε ένα πλοαγόνα απέναντι στους ναζί κατακτητές υποθήκευσε μελλοντικά την οικονομία της χώρας, λέω μεταφορικά, θα σηκώνονταν από τον τάφο τους και θα τον πετάγανε έξω με τις κλωτσιές. Βέβαια, την απάντησή τους την πήραν. Μόνοι τους ήταν. Τους γύρισε την πλάτη όλα ως της κοκκινιάς. Και καλά τους έκανε η κοκκινιά δεν πήρε το όνομά της από το γονάτισμα, το προσκύνημα ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ που είχε θάσος να πει ότι η κοκκινιά θα γίνει κόκκινη. Ναι, θα γίνει κόκκινη ούτε ροζ, ούτε πορτοκαλί, ούτε κίτρινη, ούτε πράσινη. Γιατί η κοκκινιά είναι στη συνείδηση και θα παραμείνει κοκκινιά. Δηλαδή ΚΚΕ. Δεν είναι μόνο αυτά. Και θα τα πούμε απευθυνόμενοι και σε έναν κόσμο που ταλαντεύεται ακόμα. Τι λέει ο Τσίπρας. Κάθε προοδευτική ψήφος πέραν του ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά λειτουργεί σε όφελος της Νέας Δημοκρατίας. Μα τι αντιγραφέας είναι. Απίστευτος αυτά που έλεγε Αυριανή και το Πασόκ για τους παλιότερους, ότι όποιος δεν ψηφίζει Πασόκ, ψηφίζει τη δεξιά. Είναι αντιγραφή της πιο βρώμικης προπαγάνδας που έκανε το Πασόκ. Στις προηγούμενες εκλογές έλεγε το κουκουέ δεν μπορεί να λέει τι παπάγος, τι πλαστήρας. Τι έκανε στην πράξη, κληρονόμησε τον πλαστήρα, παρουσιάστηκε σαν σύγχρονος πλαστήρας μόνο που ξέχασε. Ξέχασε κάτι σημαντικό. Ότι ο πλαστήρας και η κυβέρνησή του ήταν αυτοί που εκτέλεσαν τον Νίκο Μπελογιάννη. Με αυτούς ταυτίζεται. Εμείς συνεχίζουμε το αγώνα του, τον αγώνα του μεγάλου Μπελογιάννη που είναι σύμβολο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το πλήρωσε αυτό όμως του γύρισε μπούμεραγκ γιατί ένας κόσμος προοδευτικός που συμπαθεί, που εκτιμά το ΚΚΕ αγανάκτησε σήμερα μπροστά στην απελπισία του γιατί έστειλε και να μην το ξεχνάει κανένας 600.000 ψηφοφόρου χορηγία στη Νέα Δημοκρατία. Ανεβάζει το επίπεδο του ευριανισμού παριστάνοντας τον μεγάλο πολεμιστή της δεξιάς. Για να δούμε εδώ. Πώς πολεμάει ο Τσίπρας με νύφες και μαγκόνια που λέει και το τραγούδι «Ο Τσίπρας κάνει πόλεμο». Πώς πολεμάει τη δεξιά. Πάτρα. Συμφωνία. ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Στο δεύτερο γύρο όποιος και να βγει να το ψηφίσουν οι υπόλοιποι για να μην βγει ο κομμουνιστής ο Πελετίδης έχουν όχι αυταπάτε, ονειρόξει. Γιατί ο Πελετήδη θα βγει και θα βγει πιο δυνατό. Γιατί είναι κομμουνιστή. Γιατί έχει κάνει φοβερή δουλειά. Γιατί είναι σύμβολο ακόμα και από αντιπάλου. Και σαριανή. Και σαριανή. Μην ανοίξω κι άλλο το στόμα μου γιατί θα περάσει η ώρα. Συμφωνία Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσουν κοινό υποψήφιο για να μην βγει κομμουνιστής δήμαρχος στην Κεσαριανή. Όσο και να κόβουν, να μην πω όσο και να προσπαθούν, οι Κεσαριανοί, ανεξάρτητα από οτιδήποτε, είναι σύμβολο του ΚΚΕ, του Σφυροδρέπανου, με 200 εκτελεσμένους. Είναι σύμβολο σε όλες τις γειτονιές, παντού ψιθυρίζουν, φυσάει ο αέρας και λέει ΚΚΕ στο περιστέρι και εκεί πολεμάει τη δεξιά, Νίκο, ε. δυνατά όμως, ε. στηρίζει τον Παχατουρίδη, κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει και συνέχεια. Αυτός που υπερασπίζεται τις, τους φτωχούς, λέει, και τους εργαζόμενους στη ΓΕΣΕΕ κάνουν κοινό προεδρείο παρότι εμείς είμαστε το πάμε, είναι δεύτερη δύναμη. Συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία, συνεργάζονται με το Πασόκ και μας πετάνε έξω, σκασίλα μας μεγάλη βέβαια. Και έξω να είμαστε, πάλι θα τους σακίσουμε κινητοποιώντα τον κόσμο, γιατί έχει αρχίσει στο συνδικαλιστικό κίνημα και ανεβαίνει κατακόρυφα η επιρροή, γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος. Έχουν ξεφύγει και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας κυρίως στην προσπάθεια να ανακάμψει την κατρακύλα του, πως λέει και το τραγούδι, σαν πήρα ένα κατήφορο στην άκρη στο ποτάμι. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται και προσπαθεί να συγκρατήσει αριστερούς προοδευτικούς ανθρώπους που έρχονται στο ΚΚΕ και τι λέει, δεν έχει καμιά σημασία να πάει το κουκουέ από 7 έως 8% κούνια που σε κούνα κούναγε Τσίπρα. Έχει μεγάλη σημασία γιατί 1% παραπάνω και να πάρουμε ακόμα παραπάνω στο ΚΚΕ είναι τουλάχιστον δυο βουλευτές περισσότεροι οι οποίοι θα κάνουν πραγματική αντιπολίτευση, οι οποίοι θα είναι πανταχού παρόντες. 1% παραπάνω στα ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δυο βουλευτές που θα ψηφίζουν και με τα δυο χέρια τα νομοσχέδια του Μητσοτάκη. Όπως έκαναν και πριν. Γι' αυτό λοιπόν πάνω από τις 1% να είναι το ποσοστό του ΚΚΕ ο πειραιάς να, να κοκκινήσει ακόμα περισσότερο. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, γιατί ξέρετε εμάς όταν μας πετάνε το γάντι δεν είμαστε ψωφίμια. Το σηκώνουμε και περνάμε στην αντεπίθεση. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ διάλεξαν και διαλέγουν τους συμμάχους τους. Διάλεξαν τους ακροδεξιούς ανέλ Και να μην το ξεχνάει ο κόσμος. Διάλεξαν υπουργού και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ήταν πρωταγωνιστές των μνημονίων. Και σήμερα ο ένας είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και οι άλλοι τέλο πάντων κοσμούν αυτή την ονομαζόμενη αριστερά διάλεξαν τον Αντώναρο. Εντάξει, εδώ το τερματίζουν. Ο οποίο ήταν κυβερνητικό ο πρόσωπο τη κυβέρνηση Καραμαλή, που ο ΣΥΡΙΖΑ τότε την έλεγε κυβέρνηση δολοφόνων. Κυβέρνηση που ρουφάει το αίμα του λαού. Διάλεξαν και το Μαρατζίδη. Αλήθεια, αν μα ακούνε έξω όσοι είναι και όσοι είναι εδώ πέρα, πώ νιώθουν αλήθεια. Πώς νιώθουν προοδευτικοί άνθρωποι να πάνε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ που έχει επικεφαλής της προπαγάνδας του τον Μαρατζίδη. Ο οποίος Μαρατζίδης λέει και θεωρεί ότι το ΕΑΜ και ο Ελλάς ήταν εγκληματίες και αθωώνει τους ταγματασφαλίτες. Ήταν αυτός που τον διάλεξε και διευθύνει την προπαγάνδα. Έχει διαλέξει συμμάχους, συμμαχίες με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ στις δημοτικές εκλογές. Και για να μην ξεχνιόμαστε ότι οι χρυσαυγίτες εναπομείναντες είναι παραπλανημένοι. Πού αλλού θα φτάσει. Ώρα καλή και σανότερα του ευχόμαστε, αλλά όμως ο κόσμος που τον ακολούθησε τώρα στις εκλογές έχει αειδιάσει και ένα μεγάλο κομμάτι μπορεί να έρθει και στο ΚΚΕ. Εμείς το ΚΚΕ, ναι, διαλέξαμε συμμαχίες. Διαλέξαμε συμμαχίες πρώτα απ' όλα με την εργατική τάξη τους εργαζόμενους. Διαλέξαμε συμμαχίες με εκείνους που για διαφορετικούς λόγους και κάτω από τις συγκυρίες Στήριξαν κάποτε το ΣΥΡΙΖΑ. Όλους εκείνες, εκείνους τους αριστερούς και προοδευτικούς αγωνιστές που στάθηκαν όρθιοι, που παρά τις επιμέρους διαφωνίες στηρίζουν το ΚΚΕ και είναι χιλιάδες, δεν είναι ένας και δυο. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Είμαστε περήφανοι για αυτό το άνοιγμα, αλλά και για αυτούς που κάνανε αυτό το βήμα. Έμας ε, φοβούνται όλοι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το στατόπεδο είναι. Τρέμουν την άναδο του ΚΚΕ τη μόνη 100% ισχυρή μαχητική αντιπολίτευση για το λαό. Και την τρέμουν όπω ο διάολος στο Λιβάνι. Γιατί τα πρώτα δείγματα τα είδαν, τα ήξεραν και από πριν. Όμω η ισχυροποίηση του ΚΚΕ δεν του έκατσε και τόσο καλά. Γιατί κάναμε αυτά που δεσμευτήκαμε και τα είπαμε πριν. Γιατί η άνοδος έδωσε θάρρος και αυτό είναι πολύ σημαντικό και απελευθερώνει δυνάμεις στον κόσμο. Μας πετάλωσαν τόσα χρόνια με το 5% και το 5% και το 5%. Να τώρα που το ξεπεράσαμε αλλά και με το 5% τους αλλάξαμε τα φώτα όλο το προηγούμενο διάστημα γιατί το κουκουέ όπως μου έλεγε ένας Μπαγκλαντέζος στην Ινδία, θα το πω. Είναι, λέει, σαν το τσίλι. Μπορεί να είναι μικρό, αλλά άμα το βάλεις στην κατσαρόλα, το φαΐ γίνεται νόστιμο. Έτσι είμαστε κι εμείς και θα δυναμώσουμε. Όσο κι αν προσπαθούν, βλέπετε κάθε μέρα, σιχαίνεσαι στην τηλεόραση. Τριάδα. Τριάδα και ζωή. Αυτό παίζει όλη την ώρα. Ζωή για να δώσουμε ζωή. Επειδή λοιπόν τα έχουν βρει σκούρα, θα πάρουν διάφορα μέτρα. Γι' αυτό φίλε και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισε, μην τα υποτιμάμε. Κανένα εφησυχασμό. Σπίτι-σπίτι, άνθρωπο-τον άνθρωπο. Γιατί η μοναδική απάντηση είναι κουκουέ, δυνατό για να είναι δυνατό ο λαό. Και τώρα έχουμε νέα γεννητούρια αφού γνωρίσαμε τα παλιά όλα αυτά τα κόμματα, δεν μπορώ να τα θυμηθώ και όλα, αλλά θα προσπαθήσω, όλα αυτά τα οποία μπήκαν στη Βουλή, 7 ήταν την πρώτη φορά, 8 τη δεύτερη. 7 την πρώτη φορά στηρίξαν τα μνημόνια και σήμερα ορισμένοι παριστάνουν τους κάτι δεν ξέρω, π.χ. Βελόπουλος, μεγάλος πολιτής. Θέλουμε κι εμείς Τις επιστολές του Ιησού. Σκεφτείτε σε ποιο σημείο και σε τι κατάντια. Όλη την ώρα λέει για το λαό και μιλάει για τις επιχειρήσεις, γιατί αυτός είναι επιχειρηματίας. Μην αρχίσω να λέω περισσότερο. Δυο Μερσεντές που κάνουν 400.000 σημεία. Τεφορακισμένες. Τελεία. Λέμε λοιπόν τώρα, αυτοί τότε έπαιξαν το ρόλο τους. Πού βρίσκονται. Διαλύθηκαν. Όλα εκείνα τα κόμματα διαλύθηκαν αφού έπαιξαν το παιχνίδι. Ανέλ, ποτάμι, λίμνες, βουνά, λαγκάδια κλπ, ένωση κεντρών και λοιπά κλπ και κλπ. Τώρα λοιπόν έχουμε και νέα γεννητούρια, νίκη και πλεύση ελευθερίας. Τα μεγάλα μελλοντικά ατού για τις εκλογές. Αυτά τα προ... Αυτά... Καταρχήν να πω για την νίκη. Αυτή έχει πρόγραμμα. Άμα το διαβάσετε, θα σας σηκωθούν οι τρίχες. Μέχρι τι λέει. Καταναγκαστική εργα... εργασία για όσους δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Αυτό λένε. Τι έλεγε ο Χίτλερ. Η εργασία εξημερώνει τον άνθρωπο στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ελεύθερη χριστιανική μετάφραση. Φασισταριά δηλαδή. Μεταμφιεσμένα με το Σταυρό κλπ. Και, και, και γι' αυτό όσοι είναι χριστιανοί εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα καθένας που πιστεύει ότι θέλει, δεν πρέπει να παρασυρθούν από αυτές τις φρικιαστικές πραγματικά απόψεις αυτού του κόμματος. Και τώρα... Πλεύση ελευθερίας, μάλιστα. Κάθε μέρα στα κανάλια. Γιατί, ε? Εκτός βουλής δεν είναι. Κάθε μέρα στα κανάλια, όμως, δεν είναι πλεύση ελευθερίας. Είναι καράβι αερολογίας. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι λέει η Κωνσταντοπούλου. Ψάξτε. Τι πρόγραμμα έχει για την οικονομία. Τι θέση παίρνει για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Πόλεμος, σε ελληνοτουρκικά, συμφωνία για τις βάσεις. Τι λέει για το Ταμείο Ανάκαμψης, τι λέει για το Σύμφωνο σταθερότητα, τι λέει για την πράσινη ανάπτυξη. Άμα το βρείτε, δώστε μας και μας. Τι λέει, αγάπη και καρδούλες. Αγάπη και καρδούλες, δημοκρατία, διαφάνεια, καρατόμισε εννιά υποψηφίων για να βάλει αυτούς που θέλει, που βγήκαν όλοι και την καταγγέλουν. Και επειδή εμεί την ξέρουμε, είναι τέτοιο αυταρχικό άτομο που φάνηκε τώρα και σε αυτέ τι εκλογέ. Τελικά, τι κόμμα είναι αυτό. Και επιτέλου, α μα εξηγήσει, έχει προπηρεσία. Έχει προπηρεσία πέρα από το, αυτό που είπα το φάρμακο πριν. Γιατί δεν άφηνε να λειτουργήσει η Βουλή αν δεν έρχονταν οι χρυσαυγίτες από τον Κορυδαλό που ήταν φυλακισμένοι για δολοφονίες. Υπόδικοι. Και αυτό βέβαια τους το ξεπλήρωσε η Χρυσή Αυγή. Και πρέπει να το ξέρουν αυτοί που σκέφτονται. Ο Μπαρμπαρούσης, το θυμάστε που παρίστανε τον Καραϊσκάκη, να μην πω λεπτομέρειε για δεν κάνει, γιατί μπορούμε να πούμε πάρα πολλέ. Έκανε προεκλογική εκστρατεία στην Ετωλακαρνανία υπέρ τη ζωή. Ενώ αυτό ήταν θάνατο. Μαχαίρι δηλαδή στη Λάρισα, στον Τύρναβο, κορυφαία στελέχη της Χρυσή Αυγή, προεκλογική εκστρατεία, μοιράζαν ψηφοδέλτιο έξω από τα εκλογικά τμήματα. Και βέβαια, να κάνουμε και μια ερώτηση. Πού ήταν αυτό το φρούτο? Πού βρισκόταν τέσσερα χρόνια που ο λαός μάτωνε, που οι εργάτες αγωνίζονταν κλπ. Πού ήταν, εμφανίστηκε ξαφνικά για να λύσει τα ζητήματα νομικά, τα πολιτικά ζητήματα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε μην σκέφτεστε, μην σκέφτεστε να ψηφίσετε ένα κόμμα το οποίο σε τελευταία ανάλυση είναι τσόντα του συστήματος. Είναι ένα κόμμα ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Αλλά ελπίδα είναι, δεν υπάρχει. ΚΚΕ στην κάλπη. Ξέρεις τι ψηφίζεις. Ψηφίζεις τον ανυποχώρητο μαχητή των λαϊκών συμφερόντων. Δεν λέω για το βαρουφάκι εκτός από τα συλληπιτήρια και για τις επόμενες εκλογές. Αλλά ποιος είναι ο Γιάννης με το ένα νι. Δεν είναι αυτός που, έβγαινε, που ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν αυτοί που προ, 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 προετοίμασαν την γέφυρα για να έρθει το μνημόνιο. Δεν ήταν αυτός που καμάρωνε ότι θα πουλάγε τον ΟΣΕ ακόμα και με ένα ευρώ. Τι να μας πει τώρα, ότι είναι άθαρτος ή ότι δίθεν έχει σχέδιο. Σχέδιο για ποιον. Το περιβόητο σχέδιο, Δήμητρα. Τι είναι. Είναι αυτό που συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καπιταλισμός παγκόσμια, αν θα μπορέσει να το εφαρμόσει. Και αυτό είναι λαγός όπως λαγός ήταν και με τη Νέα Δημοκρατία, όταν ζήτησε να καταργηθούν οι παρατάξεις στα πανεπιστήμια. Τι πήρε όμως την απάντηση. Πρώτη δύναμη, η πανσπουδαστική. <κλήσει> ήταν αυτός που έλεγε για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Πρώτη δύναμη, η πανσπουδαστική, τέρμα η πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτοί λοιπόν ας αφήσουν τις κοροϊδίες και ας μην τσιμπάει ο λαός. Εμείς είμαστε καθαροί. Έχει δύσκολα μπροστά του ο λαός. Το ξέρουμε. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα το, το τι ψήφισαν, είναι ποιο αύριο θα είναι δίπλα τους. Ποιο αύριο θα τους υπερασπίσει όταν τους φορτώσει τα νέα βάρη της πιθανής νέας κρίσης. Ποιο θα εμπιστευ, εμπιστευτεί για να είναι αύριο στους χώρους δουλειά στα εργοστάσια, στα γραφεία, στις επιχειρήσεις, όταν η εργοδοσία θα ζητάει περισσότερα, περισσότερα, περισσότερες θυσίες. Και ποιος θα είναι μπροστά, που είναι και σημαντικό, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει ο ίδιος ο, λα... ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να αναλάβει ο ίδιος την εξουσία με καθαρό εργατικό φιλολαϊκό πρόγραμμα. Εμείς έχουμε πάμε μακριά, αλλά πάμε και σήμερα με προτάσεις που κάνουμε έστω λίγο να ανακοφιστεί ο λαός. Πάμε μακριά. Ο καπιταλισμός σάπισε, η μπόχα του αναδύεται σε όλους τους τομείς, σε, από, τα, από, το, από, την, από το ότι δεν μπορεί να καλύψει στοιχειώδες ανάγκες των εργαζομένων. Από τα εκατομμύρια σκοτωμένου σκοτωμένους σε πολέμους. Από αυτή την πόχα και τη διαφθορά που βλέπουμε κάθε μέρα. Ξέρετε για το τι εννοώ από αυτή την πόχα. Έχει τελειώσει. Εμείς λοιπόν λέμε στο λαό. Ελάτε να, κατα, να έχουμε κατακτήσεις και να ανοίξουμε το δρόμο για την ανατροπή του. Αυτοί είμαστε και δεν αλλάζουμε. <κλή> έχουμε έχουμε πολιτική πρόταση και κυβερνητική πρόταση. Η πρότασή μας που λέει ότι θα το πω περιληπτικά γιατί άργησα όλα αυτά. Ρίξτε μια ματιά γύρω σας. Ποιος τα φτιάχνει. Οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες. Τα φτιάχνει ο εργάτης, ο εργαζόμενος. Και εμείς λέμε ότι αυτός που τα φτιάχνει πρέπει να τα καρπώνεται μαζί με το λαό. Δηλαδή να πάρει τον πλούτο στα χέρια του και όσο κι αν λυσάνε, αυτό θα γίνει και θα είναι μέρα μεσημέρι. Η πρότασή μας βρίσκει τη λυσαλαία αντίδραση αυτών που πίνουν το αίμα του λαού, αυτών που τον εκμεταλλεύονται. Είναι οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, τα μεγάλα αρπακτικά που ζουν από τη δουλειά μας. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν λέμε, είμαι το κουκουέ θα είσαι, ή με αυτούς που σε κυνηγάνε, που σου αλλάζουν τα πετρέλαια στη ζωή. Στις 21 Μάνη, λοιπόν, καλέσαμε το λαό να κάνει την έκπληξη και έγινε το βήμα. Ενισχύθηκε το ρεύμα αμφισβήτησης, σύγκρουση με τη σημερινή κατάσταση. Ρεύμα αισιοδοξία για το μέλλον. Πάμε τώρα να κάνουμε το άλμα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το άλμα. Γιατί το κύριο του κόμματο, στου εργάτες, στου αυτοαπασχολούμενου, στην νεολαία είναι πολύ μεγαλύτερο από το 7,3 των εκλογών. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το 12,5 εδώ στι γειτονιέ τη Νίκαια και του Κορυδαλού. Το ξέρουμε, το συναντάμε. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε τη μεγάλη έκπληξη. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στη νεολαία και τους λέμε κάντε το όπως οι φοιτητέ για την πανσπονταστική. Οι άλλοι σας καταδικάζουν που την έβγαλε πρώτη δύναμη. Οι άλλοι σας καταδικάζουν σε αδιέξοδα, στην ανέχεια, σε όλα αυτά που ζείτε καθημερινά. Εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. Οι άλλοι θέλουν να συντηρήσουν αυτή την κατάσταση. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία και θα την αλλάξουμε και θα είναι μέρα μισημέρι. Τώρα λοιπόν προς την νεολαία, περισσότερους κομμουνιστές στη Βουλή, πιο ισχυρό ΚΚΕ, μαχητική, ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την παρέα της. Με πιο δυνατό κουκουέ και δυνατό κουκουέ, εμείς δεν μασάμε, δεν φοβόμαστε δεν φοβηθήκαμε ποτέ στην ιστορία μας. Πληρώσαμε τους αγώνες για να έρθει η εργατική τάξη και ο λαός στην εξουσία, ακόμα και με πολλά ποτάμια αίματος. Δεν σκύψαμε το κεφάλι όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση, όταν έπεσαν οι σοσιαλιστικές χώρες, αλλά είπαμε ψηλά την κόκκινη σημαία, την κρατάμε ψηλά και γι' αυτό λοιπόν το ΚΚΕ θα είναι ο μεγάλος καθοδηγητής των νέων αγώνων. Θα είναι εκείνος και που θα εμπνεύσει, θα συσπυρώσει όλους τους ανθρώπους που δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Όλοι λοιπόν στη μάχη είμαστε πολεμιστές και δεν κοιτάμε προς τα πίσω τάσο, αλλά κοιτάμε μπροστά με επίθεση. Γεια σας και να είστε όλοι καλά.